κοιτάξουμε τη δήλωση τώρα, τη συμφωνία για να το πούμε έτσι, και αν δούμε τι συμφωνήθηκε τον Μάιο πριν από ένα μήνα σε επίπεδο περιεχομένου, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές, έτσι δεν είναι? Κύριε Ντάισενμπλουμ, παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε τι κάνατε τις τελευταίες 4 εβδομάδες για να καταστεί εφικτή αυτή η συμφωνία? Και κύριε Λαγκάρντ, κάτι άλλο για εσάς. Έχω περίπου το ίδιο ερώτημα. Ο κύριος Τόμψεν, ο συνάδελφός σας, δεν μπορούσε να μας πει τον προηγούμενο μήνα ναι στο ότι θα φτάσουμε σε μια συμφωνία εδώ και τώρα? Άρα, τι έγινε στο Δελτανιτάφ και φτάσαμε εδώ? Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι πρώτα απ' όλα δεν φτάσαμε σε μια συμφωνία τον προηγούμενο μήνα, άρα δεν υπήρχε δήλωση τότε. Υπήρχαν κάποια προσχέδια, αλλά υπήρχαν πολλά προσχέδια, έτσι δεν είναι? Και καμία συμφωνία οριστική. Συνεπώς, εμείς δίνουμε σημασία στην ομοφωνία, στις ομόφωνα ληφθήσεις αποφάσεις. Επί πολλών ζητημάτων, εγώ πιστεύω ότι η διατύπωση είναι πολύ πιο φιλόδοξη, πιο θετική και πιο αποφασιστική σημασίας. Υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες, για παράδειγμα, σε σχέση με τον μηχανισμό και την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μπορεί να είναι περισσότερη, λιγότερη, και αυτό θα μπορούσε να επιδράσει στο πεδίο εφαρμογής και στο εύρος των μέτρων για το χρέος. Επίσης, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, για παράδειγμα η εκταμείευση. Δεν έχουμε ακόμη συζητήσει ή αποφασίσει ακριβώς τι θα συμβεί με αυτό. Επί πολλών ζητημάτων υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες και άλλες φιλοδοξίες που έχουμε, αλλά και ένας θετικός τόνος που είναι πολύ σημαντικός. Δεν θα ήθελα να υπάρχει μια δήλωση την οποία δεν εστενιζόμαστε όλοι. Και αυτό ακριβώς καταφέραμε σήμερα, που έχει τη δική του σημασία. Κριστίν, έχεις κάτι να προσθέσεις? Ναι, μία άλλη ερώτηση θα την κάνω στα γαλλικά, το υπόσχομαι, μάλλον μία άλλη απάντηση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι επικεντρωνόμεθα στην ανάπτυξη. Και για εμένα μιλάμε για μία αλλαγή στο κλίμα και στην οτροπία. Αντί να υπάρχει μια συνεχής αγωνία και αντί να κοιτάμε προς το παρελθόν, νομίζω ότι όλοι κύριοι παίκτες έχουν γυρισμένο το κεφάλι τους προς το μέλλον και βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Δεύτερον, υπάρχει μνήμα σε αριθμούς πρωτογενούς πλεονάσματος, κάτι που δεν συμπεριλήφθη στις προηγούμενες συζητήσεις. Αυτή είναι μια αλλαγή επίσης. Και τρίτον, νομίζω ότι ο συνδυασμός όλων αυτών, καθώς και η αναγνώριση ότι η Ελλάδα ολοκληρώνει τη δουλειά, κάτι που δεν είχε συμβεί πριν από λίγες εβδομάδες, επί των προαπαιτουμένων, για παράδειγμα, δεν είχαμε φτάσει στο τέλος. Επίσης, αναγνωρίζουμε ότι οι προσπάθειες, οι συμβιβασμοί και οι δεσμεύσεις σε σχέση με το χρέος υπάρχουν και είναι ήδη μια κίνηση προς το μέλλον. Φυσικά δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία ακόμη. Πρέπει να έχουμε περισσότερες διευκρινήσεις. Ωστόσο, είμαστε σε καλή τροχιά. Για εμένα αυτές είναι οι κύριες αλλαγές. Ήμασταν προετοιμασμένοι να πάμε στο Συμβούλιο πριν από 4 εβδομάδες. Όχι φυσικά όλοι, δεν ήταν φυσικά όλοι προετοιμασμένοι, αλλά σημειώθηκε πρόοδος κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων. Ο Γερούν ήταν ιδιαίτερος ενεργός. Ήταν συνέχεια στα τηλέφωνα, από ό,τι ξέρω, για να συζητά το τι θα συμβεί, και όλοι δούλεψαν από το δικό τους μετερίζει πολύ σκληρά. Ευχαριστώ. Αθανάσιο Ελίζα, έχω μία απορία για όλους, μία ερώτηση για όλους. Εάν διαβάζω αυτό σωστά, το πρόγραμμα του Δέλτα Νιτάφ θα διαρκέσει για 14 μήνες και έχει μία αλληλεπικάλυψη με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 4 επιπλέον μήνες εδώ. Οι πόροι του Δέλτα Νιτάφ θα είναι διαθέσιμοι και πέραν του ευρωπαϊκού προγράμματος. Άρα, η ερώτησή μου είναι εξής. Η Ελλάδα θα μπορέσει να μην λάβει αυτά τα χρήματα αν δεν τα χρειάζεται τότε, με βάση ένα σενάριο που θα τη θέλει να βγει στις αγορές? Και επίσης, υπάρχουν κάποια άλλα προληπτικά μέτρα όπως αυτά που ελήφθησαν το 2014? Θα αφήσω την Κριστίν να απαντήσει για την περίοδο του προγράμματος και για αυτή την πτυχή που αφορά στο Δέλτα Νιτάφ. Τώρα, η Ελλάδα, αν μπορεί να μην χρησιμοποιήσει τα χρήματα, λέτε? Ναι, αυτό ισχύει για όλους τους πόρους και η απάντηση είναι φυσικά ναι. Η Ελλάδα δεν θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρήματα φυσικά,
υπό την ομπρέλα του ESM. Αυτή ήταν μια εύκολη απάντηση, πρέπει να πω. Και τέλος, νομίζω το τελευταίο στοιχείο είχε να κάνει με την γραμμή, την πιστωτική γραμμή. Αυτό δεν συζητήθηκε καθόλου, όπως είπα. Θα αρχίσουμε να προετοιμάζουμε την έξοδο της Ελλάδος, καθώς και τη βοήθεια της Ελλάδος, ώστε να είναι έτοιμη για την έξοδο από το πρόγραμμα και την έξοδο στις αγορές. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να το συζητήσουμε σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Κριστίν, θέλεις να πεις κάτι σχετικά με το χρονικό διάστημα του προγράμματος? Ναι, με χαρά. Λοιπόν, η ιδέα είναι να ευθυγραμμίσουμε το εύρος της δικής μας παροχής με το πρόγραμμα του ESM. Άρα, είτε μιλάμε για 13 είτε για 14 μήνες, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Η κεντρική ιδέα είναι να ευθυγραμμίσουμε τις δύο χρονικές διάρκειες. Jim Bronston από Financial Times, ένα ερώτημα για το Delta Netaf, παρακαλώ. Και κατανοώ, μιλάω και γαλλικά επίσης, οπότε μπορώ να το απευθύνω στα γαλλικά. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την βιωσιμότητα του χρέους και με βάση όσα είπατε για δέσμευση όπως στη συμφωνία του Μάη 2016, γιατί δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο σχετικά με την αύξηση του χρέους και δεν είδαμε αποφάσεις επί της αύξησης του χρέους, δεν είναι, γιατί? Αν κοιτάξετε τη δήλωση του Μαΐου 2016, υπάρχει μια μικρή παράγραφος η οποία ορίζει το εξής. Υπάρχουν διάφορες αναφορές και το νόημα εκείνων, όπως εγώ τις διαβάζω, είναι ότι πρέπει να απαλείψουμε δύο επιλογές που θα μπορούσαμε να έχουμε χρησιμοποιήσει. Πρώτον, κούρεμα. Δεύτερον, δημοσιονομική μεταφορά. Και εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό. Η υπόλοιπη περιγραφή είναι αρκετά ασαφής και κατά την άποψή μας θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη διευκρίνηση, ταυτοποίηση και να έχουμε μία πιο ξεκάθαρη συμφωνία. Αυτό φυσικά θα πρέπει να συμβεί έτσι ώστε οι εκταμιεύσεις να λάβουν χώρα. Όπως γνωρίζετε, έχουμε λίγο διαφορετικές παραμέτρους. Η δική μας πρόβλεψη για την ανάπτυξη είναι σαφώς χαμηλότερη σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιήθηκε από τους άλλους θεσμούς και κατά τον ίδιο τρόπο το δικό μας πλεόνασμα μετά τα πρώτα 5 έτη είναι χαμηλότερο σε σχέση με το 2% που ορίζεται στη δήλωση του Eurogroup απόψε. Άρα, επί τη βάση αυτών των διαφορών, των διαφορετικών παραμέτρων, πρέπει όλοι να ευθυγραμμίσουμε τις ιδέες μας στο τέλος του προγράμματος, αλλά πάντοτε με βάση την ταυτοποίηση η οποία αναμένεται να λάβει χώρα στο εγγύς μέλλον, ελπίζω, σχετικά με το πώς θα αναδιαρθρωθεί το χρέος για την περίοδο μετά το τέλος του προγράμματος. Είναι, καταλάβατε ή να το κάνω και στα γαλλικά? Ναι, αλλά πάντοτε σκεφτόμουν ότι το Delta Netaf θα ήθελε ίσως παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με διαφορετικές οψιών, με διαφορετικές επιλογές. Και εδώ δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες, μιλάμε μόνο για μία απόφαση μετά το 2018. Κοιτάξτε, από τη δική μας οπτική πλευρά, οι λεπτομέρειες που υπάρχουν στην απόψινή απόφαση δεν μιλούν για ένα πλήρες σύνολο αναδιάθρωσης του χρέους, κάτι που θα μας επέτρεπε να λάβουμε μία στην οπτική απόφαση για την βιωσιμότητα του χρέους. Διότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο τέλος από τώρα, αλλά μιας που χρησιμοποιούμε αυτή την στήριξη επί της αρχής, δεν είμαστε ακόμα στο ίδιο μήκος κύματος μεταξύ θεσμών και Delta Netaf. Κυρίως για λόγους διαφορετικών παραμέτρων, όπως εξήγησα, διαφορετικών προβλέψεων, όπως εξήγησα, και εμείς επιθυμούμε αυτή η ευθυγράμμιση να συμβεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σαφήνεια για την αναδιάθρωση του χρέους, κάτι που θα οριστεί καλύτερα τις επόμενες εβδομάδες. Θα μπορούσα ίσως να προσθέσω σε αυτό. Ίσως θυμάστε τη δήλωση του προηγούμενου έτους. Εμείς μιλήσαμε για 3 πακέτα. Ένα βραχυπρόθεσμο που ήδη υπάρχει. Και δεύτερον,
Μιλήσαμε για τα μέσο πρόθεσμα μέτρα. Πέρσι τον Μάιο υπήρχε μια διάκριση επ' αυτών των μέτρων και τώρα καταδείξαμε μια γκάμα η οποία θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη φυσικά επί την παραδοχή ότι αυτό θα χρειαστεί και επίσης καταλήξαμε σε ένα μηχανισμό. Εάν ή μάλλον υπάρχει εδώ μια διαφωνία σχετικά με το τι σημαίνει εύλογη ανάπτυξη και το με βάση ποια συμπεράσματα θα κινηθούμε. Εάν υπάρχουν άλλα αρνητικά στοιχεία, μπορεί να γίνουν περισσότερα ακόμα. Εάν υπάρχουν πιο πολύ θετικά στοιχεία, τότε χρειάζεται να κάνουμε λιγότερα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα το δούμε, θα κινηθούμε προς αυτόν τον μηχανισμό, θα τον σχεδιάσουμε και έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε στο ΔΕΛΤΑ ΝΤ τη σαφήνεια που θέλει. Επίσης, λάβαμε ένα ακόμα βήμα. Κοιτάξαμε που ήμασταν το Μάιο πέρσι σε σχέση με αυτή τη σαφήνεια. Το ΔΕΛΤΑ ΝΤ αναγνώρισε τις δικές μας προσπάθειες και θα συνεχίσουμε την εργασία μας, για παράδειγμα, επί του μηχανισμού, έτσι ώστε να καταστήσουμε ακόμη πιο σαφές πώς θα ευθυγραμμίσουμε τις προσπάθειές μας το δεύτερο μισό του 2018. Τι θα χρειαστεί και τι θα πραγματοποιηθεί. Είναι μια διαδικασία εν εξέλιξη. Από τον Bloomberg, δύο ερωτήματα. Πρώτο για το ΔΕΛΤΑ ΝΤ. Αν κατανοώ σωστά, λέτε δηλαδή ότι όπως είναι τώρα το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, αλλά από την άλλη πλευρά μιλάτε για την έξοδο ξανά της Ελλάδος στις αγορές. Πώς μπορούν οι επενδυτές να ερμηνεύσουν αυτό που λέτε τώρα και πώς μπορούν να αντιδράσουν τους επόμενους μήνες? Και για τον κύριο Ρέγκλινγκ ένα ερώτημα. Αναφέρατε κάτι για τους επόμενους μήνες. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένο σχετικά με το πώς θα καλύψει αυτή η δόση της ανάγκης της Ελλάδας? Λίγο πιο συγκεκριμένο. Πότε θα γίνει τι? Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν πως σήμερα, χωρίς κανένα μέτρο για το χρέος της Ελλάδος δεν είναι βιώσιμο. Αυτό που βλέπετε στη δήλωση του Eurogroup, αλλά ο Γερούν θα το εξηγήσει, είναι ότι οι πιστωτές εκφράζουν μια συνένεση ώστε να λάβουν κάποια μέτρα σε μια ευρύτερη γκάμα με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους. Κάτι που θα δώσει στους πιστωτές μια ευκαιρία για να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα. Έχοντας κατά νου ότι μια τέτοια ρύθμιση θα λάβει χώρα στο τέλος του προγράμματος και υπόκειται στην τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι πιστεύουμε ότι περισσότερα πράγματα πρέπει να οριστούν έτσι ώστε να εκτιμήσουμε πόση αναδιάθρωση χρειάζεται στην πραγματικότητα επί τη βάση των δικών μας παραμέτρων, τόσο σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα, όσο και σε σχέση με τις προβλέψεις της ανάπτυξης. Κλάους. Ναι, όπως προείπα, τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία υιοθετήθηκαν σήμερα θα καλύψουν τις μεγάλες πληρωμές χρέους της Ελλάδος τον Ιούλιο, κατά κύριο λόγο, που όλοι το ξέρουμε, και επίσης θα επιτρέψει στην Ελλάδα να πληρώσει τις επόμενες μήνες τα εθνικά καθυστερούμενα. Επίσης, ξέρουμε ότι οι πληρωμές του χρέους για το επόμενο του έτους είναι μικρές. Και ταυτοχρόνως η Ελλάδα θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα, έτσι δεν είναι? Κάτι που σημαίνει ότι αν εξαιρέσουμε την πληρωμή του χρέους, η Ελλάδα μήνα με το μήνα θα μπορέσει να σωρεύσει μετρητά, τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν είτε για να δημιουργηθεί ένα μαξιλάρι μετρητών για να πληρωθούν κάποια χρέη ή για να πληρωθούν μικρότερες δόσεις χρέους. Είμαστε λοιπόν πεπισμένοι ότι η ρευστότητα θα είναι καλή στην Ελλάδα έως το τέλος αυτού του έτους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελένη Βαρβιτσιώτη από την Καθημερινή Ελλάδα. Ένα ερώτημα για την κυρία Λαγκάρντ. Εξηγήσατε πάρα πολύ καλά το τι είναι μια συμφωνία. Ποια είναι όμως τα στοιχεία που συναποτελούν αυτό το προληπτικό πρόγραμμα? Και φαίνεται ότι τα μέτρα για το χρέος θα έρθουν στο τέλος του προγράμματος. Δηλαδή, τότε εσείς θα εκταμιεύσετε τα χρήματα. Είναι δυνατόν το πρόγραμμα του ΔΕΛΤΑ ΝΤ να αναθεωρηθεί τότε? Μπορούμε άλλωστε να περιμένουμε κάτι άλλο από το ΔΕΛΤΑ ΝΤ τους επόμενους μήνες? Θα έπρεπε να περιμένετε συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτον,
θα έχουμε προληπτικά μέτρα και θα υποβάλω ως προστούτο τις προτάσεις μου στο Συμβούλιο. Όπως προείπα, αυτό θα συμβεί πριν την 27η Ιουλίου. Εάν και όταν οι παράμετροι ταυτοποίησης, αφήνειας, την αναδιάθρωση του χρέους που θα αναλυθούν από τους πιστωτές φτάσουν σε ένα σημείο ολοκλήρωσης οποτεδήποτε μεταξύ του Ιουλίου του 2017 και των επομένων μηνών, σε εκείνο το σημείο η εκταμείευση από το Δέλτα Νι ΤΑΦ θα γίνει. Τι θα γίνει στο τέλος του προγράμματος τώρα? Ένα δεύτερο DSA θα υπάρχει εκεί και τότε θα μιλούμε για την αποτελεσματικότητα της αναδιάθρωσης του χρέους. Άρα, υπό ιδανικές συνθήκες και σε ό,τι με αφορά, εγώ υποβάλλω αυτά τα προληπτικά μέτρα προς έγκριση από το Συμβούλιο του Δέλτα Νι ΤΑΦ τις επόμενες εβδομάδες. Οι πιστωτές και εμείς εργαζόμαστε έτσι περαιτέρω, ταυτοποιούμε καλύτερα και πιο συγκεκριμένα τα μέτρα αναδιάθρωσης του χρέους. Ποια μέτρα απαιτούνται δηλαδή, που είναι μια διαδικασία η οποία ήδη έχει αρχίσει και πρέπει να πω ότι πολύ πρόοδος έχει επιτευχθεί από αυτού. Όταν συμβεί αυτό, η πρώτη εκταμείευση θα έρθει, εάν οι ελληνικές αρχές το απαιτήσουν και το χρειαστούν φυσικά, διότι αυτό σημαίνει ένα προληπτικό μέτρο. Ο άλλος έχει την επιλογή να το λάβει ή όχι. Και επίσης, αργότερα, στο τέλος του προγράμματος θα υπάρχει ένα τελικό DSA που θα εκκινήσει την αναδιάθρωση του χρέους μετά το πρόγραμμα, διότι οι πιστωτές θέλουν να διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα θα τηρηθεί 100% πριν την πλήρη αναδιάθρωση του χρέους. Έτσι λειτουργεί ο μηχανισμός. Ποιος έχει ένα καυτό ερώτημα, κάτι τέτοιο άκουσα? Όχι. Επιτρέψτε μου να προσθέσω σε αυτό ότι κατά δική μου άποψη θα υπάρχουν δύο σημαντικές στιγμές σε αυτή τη διαδικασία. Πρώτη στιγμή, πριν, πολύ πριν το τέλος του προγράμματος, θα σχεδιάσουμε ξανά πώς αυτά τα μέτρα, με ποιο τρόπο αυτά τα μέτρα θα ρυθμιστούν. Για παράδειγμα, μίλησα για τον μηχανισμό πολύ πριν το τέλος του προγράμματος. Εγώ πιστεύω ότι το Eurogroup θα φτάσει σε μια συμφωνία για αυτόν τον μηχανισμό. Άρα λοιπόν, δίνοντας περισσότερες αφήνειες στο Δέλτα Νι ΤΑΦ ή μιλώντας για αυτή τη ρύθμιση, στο τέλος του προγράμματος όλα αυτά θα ολοκληρωθούν. Άρα υπάρχουν δύο σημαντικές στιγμές για μένα. Πρώτον, να υπάρχει περισσότερη σαφήνεια για το σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Και δεύτερη στιγμή, στο τέλος του προγράμματος θα υπάρχει νέο DSA και τότε θα κάνουμε την τελική ρύθμιση για να πούμε ότι αυτό θα συμβεί. Έτσι κάπως θα λειτουργήσει η διαδικασία. Είναι σαφές ή όχι? Απολύτως σαφές. Επόμενο ερώτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον Ισπανικό τύπο, θα ήθελα τα σχόλιά σας σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο της Popular Bank. Αυτός ο μηχανισμός είναι ένας τρόπος εξέβρεσης μιας λύσης. Δηλαδή, αν θέλεις να αγοράσεις μια τράπεζα, πρέπει λίγο να οθήσεις καταστάσεις, να διασπείρεις κακές φήμες για την τράπεζα και μετά θα την αγοράσεις αντί πινακίου φακής για ένα ευρώ. Και αυτό υπάρχει, μάλλον και η πραγματική αξία είναι πολλά δισεκατομμύρια, έτσι δεν είναι? Δεν πιστεύετε άραγε ότι αυτός ο μηχανισμός στο τέλος της ημέρας δεν ήταν και τόσο καλός? Τα λεφτά των φορολογουμένων φυσικά δεν εφήγησαν, αυτό είναι σωστό. Αλλά νομίζω ότι αναγκάζει τις προβληματικές τράπεζες πολύ γρήγορα να τεθούν σε αυτό το αριθμητικό πλαίσιο. Σωστά. Μπορώ μερικώς μόνο να απαντήσω, γιατί δεν είμαι ειδικός επί της εποπτείας τραπεζών, ούτε είμαι ειδικός επί του ρυθμιστικού πλαισίου. Το συμπέρασμά μου επί τη βάση των απόψινών συζητήσεων θα ήταν ότι ο μηχανισμός λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Σκοπός του είναι να δημιουργήσει, να διασφαλίσει την σταθερότητα, να προστατεύσει τους καταθέτες και επίσης σε αυτή τη διαδικασία
πρέπει να προστατευτούν και οι φορολογούμενοι. Και οι τρεις αυτοί στόχοι εκπληρώθηκαν στο ακέραιο. Σταθερότητα, συνέχιση των υπηρεσιών, οι καταθέτες προστατεύτηκαν και επίσης οι φορολογούμενοι δεν εφήγησαν. Νομίζω ότι ακριβώς έτσι θα έπρεπε να δουλέψει ο μηχανισμός. Γεια σας. Συγγνώμη, αλλά δεν κατανόησα κάτι από την απάντηση. Θα ήθελα μια σύνοψη γι' αυτό. Η κυρία Λαγκάρντ θα υποβάλει μια πρόταση στο Ταμείο. Δηλαδή, επιπλέον οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα. Άρα, όχι πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια έως τα μέσα του 2018. Και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τον ESM, είστε ευτυχείς για αυτό το ποσό που θα δοθεί από το Βελτανιτάφ και κύριε Ντάισεμπλουμ, μια ερώτηση για σας. Οι χώρες που επιθυμούν τη συμμετοχή του Βελτανιτάφ είναι ευχαριστημένες με αυτό το σενάριο και με αυτά που αποφασίστηκαν στο Eurogroup. Παρακαλώ, πείτε μας. Θα ξεκινήσω εγώ λέγοντας ότι δεν συζητήσαμε το ακριβές ποσό στο Eurogroup, διότι αυτό εναπόκειται στο Βελτανιτάφ. Και ναι, είμαστε ευτυχείς με τη δήλωση που έκανε η κυρία Λαγκάρντ στο Eurogroup, αλλά και μόλις τώρα ενώπιόν σας, σχετικά με τη συμμετοχή του Βελτανιτάφ. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Να διευκρινίσω κάτι. Δεν είναι εκταμείευση έως το 18, όχι. Μπορεί να γίνει πολύ νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ταυτοποίηση μέτρων, σαφήνεια επί των μηχανισμών κτλ. Όπως είπε ο Γερούν. Τότε μπορούμε να καθορίσουμε και να δούμε αν το χρέος θα είναι βιώσιμο και τότε αυτή η εκταμείωση μπορεί να λάβει χώρα. Yep. Okay. I think that's the last Νομίζω question. Ότι θα πάρουμε τελευταίο ερώτημα. Ένα ερώτημα σχετικά με την Bank Popular στην Ισπανία. Ερωτήσατε άρα για τον αντιπρόεδρο του ESM πώς ήταν δυνατόν μια τράπεζα που πέρασε τα stress test πολύ άνετα να καταλήξει σε μια διαδικασία εκαθάρισης ουσιαστικά και πώς είναι δυνατόν να απόλυσε τη ρευστότητα στα μέσα της εβδομάδας, διότι έτσι ετέθη στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Πώς ακριβώς έγινε αυτό, μπορείτε να το εξηγήσετε? Και πάλι νομίζω ότι κάποια από αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τεθούν στις αρμόδιες αρχές. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι σε σχέση με τα stress test, η Bank Popular δεν τα πήγε και τόσο καλά. Γιατί ήταν μία από τις ασθενέστερες τράπεζες βάση αποτελεσμάτων. Αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση τουλάχιστον και μπορείτε να ρωτήσετε τους αρμόδιους φορείς για αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι αυτό ολοκληρώνει αυτή τη συνέντευξη τύπου. Σας ευχαριστώ θερμά.